που σήμερα το παρουσιολόγιο γράφει απεργία, στέλνουμε μήνυμα. Μήνυμα καταδίκης της πολιτικής που δεν υπολογίζει τις ζωές μας, που συνεχίζει να βάζει στο ζύγι κόστος οφέλους. Σ' όλους εμάς, τις ταξικές δυνάμεις, στα σωματεία και τις ομοσπονδίες που είμαστε στο τιμόνι, ήταν πάντα ορατό το νήμα που συνδέει την πολιτική της απαξίωσης των υπηρεσιών μας, της υποστελέχωσης των πενιχρών μισθών, των καταστροφών, της κατελήσευσης των φυσικών πόρων, των εργατικών εγκλημάτων, των απαρχαιωμένων έργων και υποδομών. Αυτό το νήμα που είναι ματωμένο και συνδέει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με τις πολιτικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων που τα στηρίζουν, δεν ήθελαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού να γίνει ορατό σε περισσότερους εργαζόμενους. Και γι' αυτό λύσαξαν για να μην ληφθεί η απόφαση για απεργία στην ΑΔΕΒΗ και την καταψήφισαν. Και τι δεν μας είπαν? Ότι άλλο είναι η μισθή και οι προσλήψεις και άλλο το έγκλημα των τεμπών. Να αφήσουμε για αργότερα την απεργία. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε κόντρα στην κοινωνία και άλλα. Και αφού δεν τους πέρασε και πήραμε την απόφαση για απεργία, όταν μέρα με τη μέρα πληθαίνανε οι απεργιακές αποφάσεις, το γύρισαν το παραμύθι και άρχισαν να τριγυρνάνε, να παρουσιάζονται σαν αντιπολιτευόμενοι στην αντεργατική πολιτική και να λένε ψέματα ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Δάκια και πάσχια νομίζουν πως εύκολα ξεχνάμε, πως ξεχνάμε τους ισχυρισμούς τους ότι δεν μπορεί να ζητάμε, όπως λέγανε, να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών με τον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, για να μην επαναληφθεί. Πάει πολύ τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ότι πρέπει να πάνε καλά οι επενδύσεις και τα κέρδη των επιχειρηματιών για να δοθούν κάποια ψίχουλα στους εργαζόμενους, είναι τα ίδια με όσα να μασάνε χρόνια τώρα. Είτε καταψηφίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, είτε τις υπερψηφίζουν. Όμως η σημερινή απεργία δείχνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στο δημόσιο μαζί με το λαό συνειδητοποιούν τι σημαίνει απαξίωση των υπηρεσιών, τι σημαίνει υποστελέχωση. Ξέρουμε τι φταίει. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι τα κέρδη των λίγων και όσοι τα στηρίζουν. Οι επιλογές όλων των κυβερνήσεων να δίνεται το χρήμα που οι εργαζόμενοι και ο λαός εισφέρουμε με τον ιδρώτα μας, με τα χαράτσια, με την κάθε είδους φορολόγηση, σαν μποναμάς για τη στήριξη της κερδοφορίας των επενδυτών, για τις νατοϊκές δαπάνες, για τα πολεμικά αεροπλάνα και τις φρεγάτες, για τις πολεμικές αποστολές προάσπισης των συμφερόντων των καπιταλιστών, είναι αυτές που μας αφήνουν πάνω από 14 χρόνια με κατακρεουργημένους μισθούς, με απαξιωμένες υποδομές και υπηρεσίες. Οι προτεραιότητες που βάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα θεσμικά κρατικά όργανα ακουμπάνε στα ίδια χρόνια αντιλαϊκά πατήματα όλων των κυβερνήσεων, αποτυπώνονται στους σχεδιασμούς όλων των Δήμων και των Περιφερειών που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε στα δημόσια τεχνικά έργα, είτε στις άλλες υπηρεσίες, είτε στην υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όπως αντιμετωπίζουμε. Η ουσιαστική διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών ενισχύει τη δύναμη, την παρέμβαση και το κέρδη των μεγάλων εργολαβικών εταιριών. Η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, οι εξοντοτικές εργασιακές σχέσεις των νοσοκομιακών και η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με τα κριτήρια της αγοράς οδηγούν στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέας υγείας και στα εκατομμύρια στις τσέπες των κλινικαρχών, που χειροκροτούν βέβαια και την κυβερνητική προώθηση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η επιλογή λειτουργίας των δομών πολιτικής προστασίας ως γραφειοκρατικού μηχανισμού διοχέτευσης εκατομμυρίων σε επιχειρηματικούς ομίλους οδηγεί στο να μην έχουν δήμοι και περιφέρειες τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση των φαινομένων και των κινδύνων της ζωής και της περιουσίας του λαού. Τίποτα δεν έγινε σαν κεραυνό σε νεθρία. Καμιά καταστροφή, κανένα έγκλημα. Κι
Και όπως έκλεισε η κυβέρνηση την εξεταστική της Βουλής για τα τέμπη άρων-άρων, για να μην ακουστούν οι μεγάλες αλήθειες των ευθυνών και των αιτιών της ιδιωτικοποίησης και της λειτουργίας του σιδηροδρόμου με κριτήριο τα κέρδη και τις επιχειρηματικές ανάγκες, όπως έκανε τα πάντα για να μην ακουστούν οι προειδοποίησεις των συνδικαλιστών της ΔΕΣΚ, έτσι συνεχίζει να κάνει και σε μια σειρά άλλες κρίσιμες δομές και υποδομές, όπως η πολιτική αεροπορία που χθες τους έσυρε στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομη τη συμμετοχή τους στη σημερινή απεργία, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και να τους επιβάλλει σιωπητήριο για τις συνθήκες που επικρατούν στην ΗΠΑ. Οι μειότητες και οι αναλογίες δεν έχουν τέλος με κοινό υπόβαθρο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών. Όπως καθυστερούσαν τα έργα στο σιδηροδρόμο, έτσι εν μέσω δικαστικών διαμαχών καθυστερεί η παράδοση συστημάτων αναγκαίων για την εναέρια κυκλοφορία. Όπως διαφήμιζε ο Καραμαλής στα γρήγορα τρένα, έτσι πήγε και στην Γενική Συνέλευση των Ελεκτρών Εναέρειας Κυκλοφορίας για να τους πείσει να επιταχύνουν τη ροή της εναέρειας κυκλοφορίας σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων και άλλα πολλά. Όπως μειωνόταν το προσωπικό στον ΟΣΕ, έτσι μειώνεται και στην ΗΠΑ, με την κυβέρνηση να φτάνει στο σημείο υποκατάσταση των εργαζομένων στους πύργους ελέγχου με συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου με αυξημένο κίνδυνο για επιβάτες και πληρώματα. Για άλλη μια φορά, κυβέρνηση και διοικήσεις κλείνουν τα αυτιά τους τα αιτήματα για πλήρη στελέχωση, εξυγχρονισμό και αναβάθμιση όλων των κρίσιμων υπηρεσιών. Οι πολιτικές δυνάμεις που πανηγύριζαν ότι μας έβγαλαν τα μνημόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζουν για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα το ένα προς ένα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όποιος υπάλληλος συνταξιοδοτείται αντικαθίσταται. Κρύβουν όμως ότι η επιλογή αυτή αφήνει άθικτες τις τεράστιες τρύπες που υπάρχουν από τις συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων χρόνων, από τις τεράστιες καταργήσεις των οργανικών θέσεων, από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Κρύβουν ότι ακόμα και αυτό το ένα προς ένα το προσαρμόζουν στις πολιτικές επιλογές για προσλήψεις παραδείγματος χάρη στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, στη Δικαστική Αστυνομία και σε άλλες κατά καιρούς προτεραιότητες θωράκισης των μηχανισμών του αστικού κράτους. Δυναμώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε να μπει τέρμα στην πολιτική που υποτιμά τη ζωή μας, που πετσοκόβει μισθούς και δικαιώματα, που ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία τους με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Και συνεχίζοντας ένα χρόνο μετά το έγκλημα των ετεμπών, την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων. Απαιτούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις και όχι την κοροϊδία του 1,5 ευρώ την ημέρα που έδωσε η κυβέρνηση. Απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας. Να δοθεί πίσω ο 13ος και 14ος μισθός. Να καταργηθεί το χαράτσι εισφοράς αλληλεγγύης. Να προσμετρηθεί στη μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία της διετίας 2016-17. Να αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα. Να αυξηθεί και να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Να αυξηθεί το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλες οι υπηρεσίες μας. Να εξοπλιστούν όλα τα αναγκαία μέσα και να φτιαχτούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Όχι άλλα τέμπη, όχι άλλα πλημμυρισμένα σπίτια και χωράφια, όχι άλλα καθάριστα ρέματα, όχι άλλα σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια επικίνδυνα και συντήρητα. Είναι ώρα να δείξουμε τη δύναμή μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μαζικά, συλλογικά, αγωνιστικά. Καλή δύναμη, συνάδελφοι!